Καλημέρα. 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 Τετάρτη Καλημέρα. 3 Μαρτίου, ξανά περιμένουμε μέτρα. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, περίπου τέτοιες μέρες, λίγο πιο μετά, είχαμε το πρώτο lockdown και φαίνεται ότι μπορεί να ξαναγυρίσουμε ακριβώς εκεί που ήμασταν πέρυσι. Κρεμόμαστε από τα χείλη της Ευαγγελίας. Ευαγγελία, πάμε για Η ολικό ιστορία lockdown, επαναλαμβάνεται. πάμε για Τέτοιες μέτρα, μέρες ήταν. τι μαθαίνεις? Μαθαίνω ότι σήμερα θα ανακοινωθούν τα πάντα. Μέτρα και για την ενίσχυση του ΕΣΥ, μέτρα που αφορούν όλους μας. Δηλαδή, θα κάνει ανακοινώσεις και ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Κικίλιας. Και το πιθανότερο σενάριο, όπως λένε οι πληροφορίες μας, είναι ότι η ισχύ των μέτρων θα ξεκινήσει από αύριο το πρωί, Τσικνοπέμπτη. Θα Ακούσαμε την κυρία. τσικνήσουμε από το πρωί αύριο. Θα τσικνήσουμε μέτρα. Ναι. Να πω κάτι, θα Όχι, πάρω τα κάτσε να μας παρέμβαση. πει, να μας πει τι έχει μάθει και μετά. Λοιπόν, το σήμα το έδωσε και η κυρία Πελώνη σήμερα πρωί-πρωί, όταν ζήτησε από όλους αύριο Ευαγγελία, Πέμπτη πάμε στα να μέτρα. κάνουμε. Τι μαθαίνεις, είναι ολικό lockdown, είναι περιορισμός σε μηνύματα, τι? Μαθαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε για ολικό lockdown, σαν το περσινό. Δεν θα κυκλοφορεί κανένας στον δρόμο παρά μόνο κάποιες κατηγορίες εργαζομένων και τα σώματα ασφαλείας. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, και για άσκηση, 2 φορές την ημέρα για άσκηση γύρω από το σπίτι μας, στην περιοχή μας. Ο κωδικός 6 περιορίζεται κατά πολύ, γιατί το λέμε Νίκο τόσο καιρό. Ναι. Γίνεται υπερκατάχρηση, όχι απλή κατάχρηση. Και στο μικροσκόπιο και το κωδικός 4, δηλαδή αν κάποιος θέλει να πάει να παράσχει βοήθεια σε κάποιο δικό του άνθρωπο, εκεί οι έλεγχοι θα είναι ακόμη πιο αυστηροί και τα πρόστιμα βεβαίως αντίστοιχα. Αναμένεται λοιπόν σήμερα η ανακοίνωση, όπως λένε οι πληροφορίες μας, αυτών των μέτρων. Θα είναι έκπληξη αν δεν ανακοινωθεί και η διάρκεια Ευαγγελία, των μέτρων είναι αυτά τα 2 εβδομάδες. μέτρα αφορούν όλη τη χώρα. Αφορούν όλη τη χώρα για τον εξής λόγο. Γιατί από τις 22 περιφερειακές και δημοτικές ενότητες, οι 11 είναι σε βαθύ κόκκινο. Και η τάση είναι να κοκκινήσουν κι άλλες, διότι οι μεταλλάξεις του ιού έχουν κάνει πολύ επιθετικό τον ιό. Έτσι θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι τα μέτρα να αφορούν κάποιους δήμους, κάποιες περιφέρειες. Θεωρούν, είναι Νίκο αυτό που λες και εσύ τόσες ημέρες. Ας κλείσουν τα πάντα 15 ημέρες, να δούμε να καθαρίζει ο ορίζοντας και μετά να Να κάνουμε μπορέσουμε πάλι Πάσχα. να ξεκινήσουμε από μια άλλη αφετηρία, να κάνουμε Πάσχα, να ανοίξει το λιανεμπόριο ιδανικά και τα σχολεία Άρα λοιπόν, ιδανικά. Ευαγγελία, αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία, να εξηγήσω το εξής. Η συνεδρία των επιδημιολόγων έχει αρχίσει τώρα, την ώρα που εμείς μιλάμε. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Λέει η Ευαγγελία όμως το ρεπορτάζ για το τι μπαίνει στο τραπέζι ως εισήγηση στην κυβέρνηση. Άρα δεν είναι κλειδωμένο, αλλά αυτή τη στιγμή που Όχι. μιλάμε μοιάζει να είναι το πιο πιθανό. Αν λοιπόν, Ευαγγελία, ισχύσει αυτό, θα πάμε για 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες, γιατί τόσο θεωρούν ότι πρέπει να είναι το διάστημα για να μπορέσει να καθαρίσει, επαναλαμβάνω, ορίζοντας. Εγώ θα έλεγα καταρχήν 2 εβδομάδες. Ναι. Άρα δηλαδή φτάνουμε, ξεπερνάμε μάλλον τα μέσα Μαρτίου και βλέπουμε την 20 Μαρτίου, ίσως τη Δευτέρα 22 Ακριβώς. Μαρτίου, Ακριβώς. αν όλα πάνε καλά, σαν την πρώτη Ακριβώς. μέρα που μπορεί να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες που μας έχουν πει ότι θα είναι το εμπόριο πρώτο. Μάλιστα. Αυτό είναι το περίγραμμα Ακριβώς. λοιπόν, η είδηση που νομίζω όλοι ενδιαφερόμαστε πολύ. Θανάση, τι πήγες να πεις? Εγώ πήγα να πω να κάνουμε μια εξαίρεση αύριο που είναι Τσικνοπέμπτη, όπως είχαμε κάνει το Αγίου Βαλεντίνου, να δουλέψουμε τα μέτρα να ξεκινάμε. Τα delivery θα δουλεύουν. Τα delivery φαντάζομαι, τουλάχιστον με βάση αυτό που ξέραμε και πέρυσι, ότι θα δουλεύουν. Αλλά τι θα κλείσει? Θα κλείσει ό,τι είχε κλείσει και πέρυσι το Μάρτιο. Θα κλείσουν επιχειρήσεις δηλαδή. Έτσι, ο ιδιωτικός τομέας και το δημόσιο θα περιοριστεί πολύ. Τουλάχιστον αυτό ήταν το περσινό. Να δούμε σήμερα τι θα ανακοινώσουν. Αλλά αν είναι αυτό, αν είναι lockdown, και αν είναι lockdown έτσι όπως ήταν το Μαρτίο, γιατί lockdown έχουμε και τώρα, ας πούμε, εδώ στην Αττική. Lockdown τώρα, ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Να Θα πω είναι δύο έτσι. πράγματα. Πληροφόρηση με την Ευαγγελία, η δική μου είναι πολύ μικρότερη. Ωστόσο, είναι ότι μάλλον δεν θα πάμε σε ολικό lockdown. Αλλά Αλλά είναι πολύ μικρότερη. Η Ευαγγελία τα γνωρίζει καλύτερα, κρατά πολύ όχι, πολλά αλλά ας στοιχεία. ανταλλάξουμε όλες τις πληροφορίες μας, γιατί είπαμε απόφαση δεν υπάρχει. Τι Ένα μαθαίνεις εσύ? δεύτερο. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο, πρακτικά αδύνατο, έστω και να αποφασιστεί ολικό lockdown αύριο το πρωί να εφαρμοστεί. Ουσιαστικά τι είναι ανοιχτό, το δημόσιο τομέα και οι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Προκειμένου να κλείσει μια ιδιωτική επιχείρηση, το δημόσιο είναι εύκολο. Το κλείνει και δεν πάει κανένα, εντάξει. Για να κλείσει μια ιδιωτική επιχείρηση θέλει μια προεργασία. Έτσι. Αυτή η προεργασία δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 2-3 ώρες και μάλιστα σε νεκρές ώρες. Άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
άμεσα. Να μου πεις να εφαρμοστεί από την Παρασκευή, από τη Δευτέρα, κάτι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Μάλιστα. Και να υπάρχουν σαφήνεια. Θα προκριθεί η τηλεργασία, κάποιες επιχειρήσεις, όπως και πέρυσι, δεν έκλεισαν εντελώς, λειτουργούσαν με λιγότερο προσωπικό. Και έτσι αυτή θα είναι και σύσταση τώρα να γίνει. Περιμένουμε να δούμε. Για πες, Ελένη. Τι να πω. Είναι η τρίτη φορά που ακούμε ότι γίνεται lockdown σαν του περσινού Μαρτίου. Τρίτη φορά. Και στην πραγματικότητα, εγώ περιμένω να δω τι θα συμβεί και αύριο το πρωί. Δεν θεωρώ ότι... σε ένα βαθμό, μεγάλο βαθμό, θεωρώ ότι κάπου η κυβέρνηση το έχει χάσει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχει χάσει. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Όμως δεν μπορεί να εφαρμόσει τις αποφάσεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό το τρίτο κύμα επισήμανση. Σε όλη την Ευρώπη έχει χτυπήσει πολύ. Εμείς δεν το πληρώσαμε τόσο πολύ όσο άλλες χώρες. Και επί του lockdown... Ναι, μου, αλλά μένουμε, είμαστε μέσα και σου μιλάω και αγανακτώ και δεν είμαι η μόνη που αγανακτώ. Όλοι μας, όλοι μας. Αλλά να θυμίσω κάτι, στη Γερμανία... Οι οποίοι μένουν στα σπίτια τους. Ναι, στη Γερμανία πήραν την απόφαση να πάει το lockdown μέχρι 28 Μαρτίου. Την πήραν χτες. Στην Αγγλία... Είναι το σκληρό lockdown το οποίο συνεχίζεται. Καλά, και θα δούμε. Έχουμε στοίχημα και εμείς ότι θα πάμε μέχρι. Δεν αμφιβάλλω, αλλά θέλω να πω ότι. Παντού, παντού γίνεται χαμός. Εγώ βάζω τα λεφτά μου, αυτά που δεν έχω, στοίχημα ότι θα φτάσουμε τέλος Μαρτίου. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν αμφιβάλλω. Να σου πω κάτι. Το ένα είναι, θέμα είναι αυτό. Ναι. Για μένα το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα χθες έσκασε το ΕΣΥ. Συνέβη αυτό για το οποίο μιλούσαμε. Οπα. Κάτι έγινε, την Ελένη. Ελένη. Αυτοί τι αλλάζουν. Πες το πάλι γιατί το χάσαμε. Ότι δεν υπάρχουν κρεβάτια, ότι το ένα, ότι... Είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα βέβαια για τα οποία μιλάμε. Και είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Κάτσε βρε Ελένη, ένα λεπτό. Έσκασε το εσύ. Ένα λεπτό. Δεν έσκασε το εσύ, εγώ θα πω. Και θα το πω εγώ, γιατί η ιστορία του Ευαγγελισμού με τους 5 ασθενείς που δεν υπήρχε κρεβάτι εντατικής προέκυψε από την εκπομπή μου στο Μέγκα. Είναι αποκάλυψη που την έκανε η δημοσιογραφική μου ομάδα, άρα ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Ο τίτλος «Έσκασε το εσύ», κατ' εμέ, εσύ έχεις την άποψή σου και είναι απόλυτα σεβαστή. Είναι τελείως λάθος. Μιλάμε για μια κατάσταση πολέμου, μιλάμε για μια κατάσταση όπου μέχρι στιγμής, έστω και με τον οριακό τρόπο, μπορούμε να τη διαχειριστούμε και αυτό που γίνεται με τα μέτρα είναι για να μην φτάσουμε στα άκρα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε ξεπεράσει κατά πολύ τα άκρα, το ξέρουμε. Και το ίδιο έχει γίνει και σε πολλά μέρη του κόσμου. Το έσκασε το εσύ, εγώ δεν θέλω να το πω, ότι και γιατί το αισθάνομαι σαν προσβολή σε όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, οι οποίοι γιατροί και νοσηλευτές πεθαίνουν. Το λέω και πολιτικά, ακόμα και στο Υπουργείο, γιατί γίνεται ένας σχεδιασμός. Προσπαθούν να αλλάζουν κρεβάτια, βάζουν τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορείς να τα μηδενίσεις όλα αυτά. Δεν μπορείς να πεις έσκασε το εσύ, γιατί δημιούργησε ένα πανικό στην κοινωνία που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί και να το σηκώσει. Δεν καταλαβαίνει η κοινωνία, Νίκο μου, και εμείς είχαμε χθες θέμα ότι σε απελπισία τα νοσοκομεία. Έτσι. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Το λέω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και είναι σοβαρό αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Okay. Τεράστιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τεράστιο θέμα. Και γι' αυτό κάθε μέρα είναι η προτεραιότητά μας. Είναι το πρώτο θέμα. Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται και το lockdown. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν γίνει το lockdown, αυτό που πια μέρα με τη μέρα το βλέπουμε να διωγγώνεται με τα νοσοκομεία, φαντάζομαι ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι... Επιλέγουμε ποιον θα βάλουμε στην εντατική. Και... Το γεγονός ότι χθες υπήρξε αυτή η κινητοποίηση και στο Μέγαρο Μαξίμου δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι δεν πάει καλά το θέμα όχι μόνο της πανδημίας ως πανδημία και της νοσηλείας των ανθρώπων. Είναι... Εκεί είναι το θέμα. Είπε η Ευαγγελία, κάτι και έχει δίκιο. Έχουμε ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι έχουν προχωρήσει εμβολιασμοί, αγγίζουν το 1 εκατομμύριο, άρα οι πιο μεγάλες ηλικίες άνθρωποι είναι πιο προστατευμένοι. Το κακό είναι ότι οι μεταλλάξεις, αυτό που είπε η Ευαγγελία πριν, φαίνεται ότι απλώνουν πολύ, είναι πιο επιθετικές. Στην Κρήτη βλέπουμε τι γίνεται, όπως το είχαν προβλέψει οι επιδημιολόγοι. Δεν υπάρχει το παλαιό στέλεχος, το κλασικό, έχουμε το βρετανικό, έχει κυριαρχήσει απόλυτα. Πιο επιθετικό, άρα αυτό το πράγμα όλο
δημιουργείται ούτε την κατάσταση. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε μια να δούμε. Αν επιτρέπεις, δεν έχουμε φτάσει στο 1 εκατομμύριο, είμαστε σε 600.000. Όχι, όχι, Ελένη. Ελένη, όχι, 900. Όχι, μένα να με συγχωρήσουμε, Ευαγγέλια. Προσθέτουν και αυτούς που έχουν κάνει τη δεύτερη δόση. Ναι. Εκεί είμαστε στο 1 εκατομμύριο. Όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο με πρώτη και δεύτερη είναι 600.000. Ναι, εννοείται. Εμένα να με συγχωρείτε γιατί το παρακολουθώ πάρα πολύ. Εννοείται, Ελένη μου, εννοείται αυτό που λες είναι το σωστό. Ναι, αλλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο, νομίζω μέχρι την Παρασκευή θα το έχει φτάσει και ξεπεράσει, έχει πάρει έστω την πρώτη δόση. Είναι σημαντικό. Και να πω και κάτι άλλο για τα εμβόλια που το έχουμε συνομολογήσει όλοι μας. Ότι εξελίσσεται καλά το πρόγραμμα εσωτερικά. Δεν έχουμε πολλά εμβόλια. Μακάρι να έρθουν πιο γρήγορα, αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι έχουμε περνάει στον κόσμο. Είναι σημαντικό. Θανάση, τι πήγες να πεις? Κουβέντα. Ό,τι αποφάσεις ληφθούν να είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία. Συμφωνώ. Καθαρό. Ναι. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς τίποτα. Κάνουμε αυτό, αλλιώς δεν θα πετύχει τίποτα. Έχεις δίκιο. Αυτή η ιστορία. Άρα. Από εδώ να είναι τα μέτρα έτσι, από εκεί να είναι αλλιώς. Δημιουργεί μια σύγχυση. Και δεν είναι αποτελεσματική. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα της μέρας. Δεν έχουμε να πούμε πολλά άλλα. Και δημιουργεί και οργή, Νίκο μου, συγγνώμη που στο λέω, στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν μείνει ένα χρόνο μέσα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Ελένη, και δεν κάνουν υπευθυνότητα, τίποτα. Η υπευθυνότητα του καθενός. Του lockdown. Οργή μπορεί να δημιουργεί. Lockdown εγώ. Ας πούμε. Έχω αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Ακόμα και αυτόν που παρανομεί. Θα του πω ότι δεν πρέπει να το κάνει, ότι δεν είναι υπεύθυνη στάση. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο καθένας έχει τον τρόπο του, τον λόγο του, την ψυχολογία του. Πρέπει σαν κοινωνία να σταματήσουμε να απλώνουμε το δάχτυλο και να απλώσουμε το χέρι. Μα δεν το κάνουμε. Αν το κάναμε, τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Απλώς δεν μπορούμε να σταματήσουμε και να αισθανόμαστε, γιατί εκεί θα γίνουμε φυτά. Λοιπόν. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Θα τα γράψουμε στο Newsit και αυτό. Θα πούμε τίποτα. Τι πράγμα, για. Φωτίνα. Πες. Δεν φοβόμαστε. 7 Νοέμβρη, δεν φοβίζει. Ναι. Τι δήλωσε την Τρίτσα χτες. Λοιπόν, μάλλον περιμένω την Ελένη να μας δώσει μια εξήγηση. Εγώ δεν θέλω να πω. Εσύ έχεις. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει τι γίνεται στα νοσοκομεία και παγώνεις με τον Φωτίνα. Πες λοιπόν την άποψή σου να τελειώσει. Το είπαμε για τα νοσοκομεία, Ελένη. Θέλει να πει και κάτι για τον Κουφοντίνα. Εμένα να με ενδιαφέρουν άλλα θέματα, Θανάση μου. Έλα, για πες, Θανάση. Θανάση, για πες. Πες αυτό που θέλεις, Θανάση. Να πω ότι η δήλωση του κυρίου Δρίτσα δεν προκάλεσε εντύπωση σε κανένα. Εμένα προσωπικά δεν προκάλεσε καμιά εντύπωση. Δεν είναι η τελευταία. Έψαξα και βρήκα και μια δήλωση του κυρίου Μπαλαούρα που έγινε το 16. Οργανώσεις όπως το 17 Νοέμβρη είχαν ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Άρα υπάρχει μια τάση στο ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρη στήριξη, πολιτική στήριξη του 17 Νοέμβρη. Γιατί κρυβόμαστε εμείς από το δάχτυλό μας? Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι χθες ο κύριο Δρίτσα κατάφερε να χαλάσει μια παρουσίαση που έχει στήσει πολύ καλά εδώ και καιρό ο κύριο Τσίπρα με τις προτάσεις του για το ΕΣΥ. Νομίζω πάντως για να κλείσουμε το θέμα, αν η Ελένη δεν θέλει να πει κάτι, ότι ήταν μια πάρα πολύ ατυχή τοποθέτηση του κύριου Δρίτσα. Εγώ δεν θέλω να πω ότι το πιστεύει, δεν το πιστεύει. Έδωσε κάποιες διευκρινήσεις μετά και νομίζω ότι πρέπει να δεχόμαστε αυτό που ο κάθε άνθρωπος λέει για τις πεποιθήσεις του. Είναι όμως μια δήλωση που πραγματικά είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει δολοφονήσει ανθρώπους να ακούμε από κάποιον ότι δεν τρομοκρατεί. Δεν τρομοκρατεί ποιον? Ο Αξαρλιάν τι ήτανε? Ο αστυνομικός ο Μάτης τι ήτανε? Επιχειρηματίες τι ήτανε? Και τέλος πάντων ποιος είναι αυτός? Και σε όνομα ποιου που λέει έχω το δικαίωμα να αφαιρώ ανθρώπινη ζωή? Ένας δολοφόνος είναι. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο όμως. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.